Η ερώτηση είναι εξής. Σε τι στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο με τα φανάρια στη σχολή του ΑΕΔ? Η δεύτερη ερώτηση είναι εάν θέλετε και αν έχετε τρόπο να αντιμετωπίσετε τις τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών των έργων, καθότι υπάρχει κενό μεταξύ λογιστηρίου και τεχνικών υπηρεσιών και χρονοβόρα αλληλογραφία μεταξύ αυτών, δημιουργώντας προβλήματα σε εργαζόμενους και εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή αυτών των έργων. Τρίτη ερώτηση, γιατί συνεχίζει να παραμένει μια μαύρη τρύπα στην οποία πραγματοποιούνται και αξιόπινες πράξεις, ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος έχει παρακολουθεί στο Δήμο Καλαμάτα από τη ΓΕΟΣΕ, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα, και επειδή περνάμε και κάθε μέρα από το συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστούμε. Και μια τελευταία. Τέσσερις ερωτήσεις τώρα. Ναι, αλλά πολύ επιγραμματικά, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσει όμως, έλα. Λοιπόν, πότε θα έρθει ο απολογισμός του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο Δημοτικό Συμβούλιο? Και παρακαλώ να μην υποτιμήσει κανένα την νοημοσύνη μας ότι καθυστερεί για να πληρωθούν οι προμηθευτές. Εντάξει. Ο γειτονικός Δήμος Μεσίνης την επομένη της λήξης του Καρναβαλιού δημοσίευσε απολογισμό. Και πιστεύω ότι είμαι γρήγορος. Ευχαριστώ πολύ.